Gas Media Delta Mir εδώ και σήμερα ήρθε η πρώτη κούτα για το project BMW Y36. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο unboxing. Ναι, γίναμε unboxers στο Gas Media, έγινε και αυτό. Σε λίγο καιρό θα δούμε και εκπομπή μακιγιάζ από τον MTS. Και θα χρειαστώ τον MTS για να σας δείξω τις σημερινές αναρτήσεις, γιατί οι αναρτήσεις είναι MTS. Δεν με πιστεύετε? Ελάτε να δείτε μαζί μου. Καλησπέρα στα παιδιά. Να πούμε συγχαρητήρια. Δεν κάναμε πλάκα, οι αναρτήσεις είναι όντως MTS. Για την καινούργια χορηγία που κάνουμε από τις αναρτήσεις MTS φτιάχνουμε, έρχονται και άλλα προϊόντα. Και 1800 turbo θα βγάλουμε μοτέρ, παιδιά, και ό,τι γουστάρετε θα κάνουμε για σας. Δελταμή, ξεκινάμε τις αναρτήσεις. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει. Μπορείς να φύγεις, γιατί μπορώ να περιμένω να τα ανοίξω. Έχω σκάσει. Να τις κάνεις. Έχω σκάσει. Ξεκινάμε με αναρτήσεις. Γιατί? Γιατί ο κάθε λογικός άνθρωπος έτσι ξεκινάει στο project, το στήσιμο. Για την ώρα είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση του κινητήρα. Φυσικά το ταβάνι είναι ουρανός και κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με αυτά. Αλλά επειδή θέλω να ξεκινήσω με το στήσιμο του αυτοκινήτου μου, ξεκινάω με την ανάρτηση. Παιδιά, έριξα πολύ ψάξιμο. Ρώτησα τους πάντες. Μου είπε ο καθένας την παπαριά του, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και κατέληξα σε αυτές εδώ τις αναρτήσεις. Αν κάποιος, σαν και εμένα, έχει τραβήξει το ίδιο ζόρι να ψάχνει για πολύ καιρό να βρει ανάρτηση για το Y36 του, θα ξέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Μερικές από αυτές είναι τελείως budget. Για coilover ανάρτηση πάντα μιλάμε, έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει από τα 200 ευρώ και να φτάσει στο Θεό. Υπάρχουν set της Lenda ή της Ohlins, τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει ένα πολύ καλό Y36. Εμείς πάμε σε budget λύσεις, πρώτον γιατί δεν έχω λεφτά και δεύτερον γιατί αυτό κοιτάει και ο περισσότερος κόσμος. Κατέληξα λοιπόν στην εταιρεία MTS Technique. Όταν είδα το λογότυπο, κάτι σκύρτησε μέσα μου. Όχι, δεν είναι δικιά του η εταιρεία, είναι από την Πολωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε μπέρδεμα με τελωνία κτλ. Ευρωπαϊκή λύση λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε, γιατί πολύ για το κουτί μιλάω, έτσι δεν είναι? Μαγική στιγμή. Οι υπόλοιποι YouTubers έτσι δυσκολεύονται. Όχι, παιδιά, το βρήκα. Με συγχωρείτε. God damn it. Συγγνώμη να δω κι εγώ, τι έχει παιδιά. Πρώτα απ' όλα έχει ένα φάκελο. Ευχαριστούμε. Ο οποίος περιέχει αναλυτικότερες οδηγίες στα αγγλικά για την τοποθέτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τις χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Τι έχουμε εδώ? Πίσω ελαττήρια, για τα οποία θα σας μιλήσω αναλυτικότερα σε λίγο. Πίσω αμορτισέρ. Κιτρινούλια. Μπιλστάιν έχει ήδη το αυτοκίνητο πάνω. Ο λόγος που ξεκινάω με την ανάρτηση είναι ότι ήταν το πρώτο πράγμα που μου χτύπησε στο αυτοκίνητο άσχημα. Όταν το πήρα στο δρόμο, κατάλαβα ότι παρά ήταν άνετη. Μου έκανε εντύπωση για το πόσο άνετη ήταν η ανάρτηση. Και το πρώτο πράγμα που κάναμε με το αυτοκίνητο, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, είναι να το πάρουμε και να πάμε σε αίσθηση. Βούταγε το αυτοκίνητο και παρά είναι χαμηλωμένο. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο φοράει αμορτισέρ Μπιλστάιν με ελαττήρια HNR. Τα οποία είναι μείον 6 εκατοστά και είναι μπροστά και είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα. Θέλω να το μειώσω. Τα συγκεκριμένα αμορτισέρ έχουν ένα εύρος χαμηλώματος από 4 έως 8 εκατοστά. Είναι ρυθμιζόμενες αναρτήσεις προφανώς. Οπότε νομίζω θα είμαι πιο κοντά στο ύψος που θέλω. Συγγνώμη, αλλά πέταξα ήδη κάτι που χρειαζόταν. Δεν είναι για unboxing το παιδί, φαίνεται. Να τελειώσουμε με την πίσω ανάρτηση. Αυτές είναι οι μπότες και το πιατέλο στο οποίο θα καθίσει το ελαττήριο, γιατί πίσω δεν έχουμε τη λεγόμενη true coilover ανάρτηση, δηλαδή να είναι το ελαττήριο πάνω από το αμορτισέρ όπως είναι μπροστά, αλλά έχουμε τη συμβατική τοποθέτηση που το αμορτισέρ είναι ξεχωριστά από το ελαττήριο. Θα κρατήσουμε αυτή τη διάταξη, γιατί αν την αλλάξουμε το άλλο θέλει πατέντα. Έχουμε λοιπόν το πιατέλο με το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος για την ανάρτηση πίσω και την μπότα στην οποία θα κάτσει το αμορτισέρ. Πού ήτανε? Πάμε μπροστά λοιπόν, στις μπροστά αναρτήσεις. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε εμφάνιση. Κοιτάξτε τι έφτιαξε ο MTS. Τα σπάει, καταπληκτική. Έιμπαχ ελαττήρια και εδώ. Σφίγγει ξεσφίγγει με κάποιο προφανώς ειδικό εργαλείο που θα το βρούμε αργότερα μέσα. Έτοιμα για τοποθέτηση.
από αυτό που βλέπω, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση και εντάξει, η συσκευασία, το πώς θα έχουν φτιαγμένα, ότι είναι έτοιμα τοποθετημένα πάνω, τα μορτισεράκια προσεκτικά με το ζύπται εδώ πέρα για να έχουν κρατήσει τη συμπίεση. Μου έχουν κάνει πολύ καλή εντύπωση η ποιότητα των κολλήσεων μέχρι τώρα. Και για το budget το οποίο ήταν όταν τις αγόρασα εγώ ακριβώς πριν από την αλλαγή του χρόνου, πριν πάρουν την αύξηση στη τιμή, ήταν στα 300 ευρώ. Ή στα 400 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ήταν τέλος πάντων 50 ευρώ παρακάτω από όσο είναι τώρα. Που και πάλι νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή τιμή για ένα πλήρες set coilover. Και να τελειώσουμε. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το ειδικό κλειδί με το οποίο ρυθμίζεις το ύψος. Θα ξεκινήσεις από την ψηλότερη θέση και θα αρχίσεις να κατεβαίνεις, να σφίγγεις σιγά σιγά. Δηλαδή βάζεις το κλειδί και ανάλογα σφίγγεις για να φέρεις το αυτοκίνητο, αφού το έχεις σηκώσει προφανώς σε τάκους και όχι όσοι είναι στημένα στο δρόμο. Στο τελευταίο πακετάκι, τα καινούργια μου top mount 3D camber και caster. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ στο αυτοκίνητο είναι να δώσω λίγο παραπάνω γωνία camber, λίγο αρνητικό camber, ώστε να βοηθήσω λιγάκι το στήσιμο για drift. Η ρύθμιση σε αυτά τα top mount είναι από μείον 2 μοίρες έως συν 2 μοίρες, το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετό για αυτό που θέλω εγώ να κάνω, τουλάχιστον για ένα αυτοκίνητο street legal voltas slash drift. Πολύ ωραία, προσεγμένα, κρατημένο με zip tie για να κρατήσει όλες τις ροδέλες στη θέση, μια χαρά. Φαίνεται πολύ ωραία κατασκευή από αλουμίνιο. Ελαφρύ, 620 γραμμάρια και τα δύο μαζί. Και μιας και πιάσαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να σας πω ότι η MTS δίνει 900 κιλά φορτίο για τον μπροστινό άξονα για αυτή τη συγκεκριμένη ανάρτηση και 1220 για τον πίσω άξονα. Επίσης έχουν συνεργαστεί με την Aibach, οπότε τα ελαττήρια και μπροστά και πίσω είναι της Aibach, παραγγελία για αυτή την ανάρτηση. Και νομίζω ότι είναι η μοναδική ανάρτηση σε αυτό το budget που έχει και TVQV certificate, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι η κατασκευή dodgy, έχει περάσει κάποιον έλεγχο και με κάνει να αισθάνομαι λίγο καλύτερα να ξέρω ότι υπάρχει και αυτό το certificate. Δεν θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο το install της ανάρτησης, δεν θα δούμε την τοποθέτηση. Γιατί δεν θα τη δούμε τώρα? Γιατί τώρα ερχόμαστε στο βασικό κομμάτι. Ο Κώστας ο Dark και ο Κώστας ο Κλονάρης μπορούν να πανηγυρίσουν, μπορούν να πούνε ναι ρε BMW δεν θέλεις να μπλέξεις, πάρτα. Έχω κάποια θέματα θερμοκρασίας με το BMW κιόλας. Αλλά το καλό κομμάτι είναι ότι έχω παραγγείλει ήδη τα ανταλλακτικά. Περιμένω τώρα τις επόμενες μέρες να μου έρθουν και τα τελευταία. Θα δούμε την τοποθέτηση και την αντικατάσταση κάποιων λειτουργικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου γιατί χρειάζεται. Και ακριβώς μετά θα δούμε την τοποθέτηση της ανάρτησης στο αυτοκίνητο, που μπορεί να βοηθήσει και ο Κώστας, επειδή τουλάχιστον χαίρεται με αυτό που έπαθα. Μπορεί να βάλω χεράκι να μπει και η ανάρτηση. Θα δούμε. Αν σας άρεσε η ανάρτησή μου, κάντε like, share, subscribe. Αν δεν σας άρεσε, πάλι κάντε like, share, subscribe, γιατί δεν είναι ανάγκη να σας άρεσε η ανάρτησή μου για να κάνετε like. Like θα κάνετε γιατί σας αρέσουμε εμείς ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως άνθρωποι του χώρου της αυτοκίνησης. Πάνω απ' όλα. Gas Media, έρχονται κι άλλα. Ήρθαν οι αναρτήσεις για τον BMW, θα τις δούμε σήμερα και δεν είναι απλά αναρτήσεις, είναι αναρτήσεις που τις έχει φτιάξει ο ίδιος ο MTS στο φούρνο του. Όχι, τι ωραίο ρε μαλάκα, ξανά.